Η περιφέρεια Κρήτης είναι μια περιφέρεια η οποία τον τελευταίο καιρό πλήττεται έντονα και πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται σε σημείο το οποίο είναι πραγματικά για αυτούς πολύ τραυματικό και τις οικογένειές τους. Ακόμα και τα βασικά αγαθά λείπουν από το τραπέζι πολλών οικογενειών στην Κρήτη, την ώρα που πληθωρισμός και ανεργία πλήττουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Όλο και περισσότερα νοικοκυριά στρέφονται προς την περιφέρεια για να ζητήσουν συνδρομή σε προγράμματα Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων ή σε συσίτια. Ήταν 7.715 οι οικογένειες που υπήρχαν στο ΤΕΒΑ και στο κλείσιμο του προγράμματος μέχρι και το σταμάτημα των διανομών ήταν 8.115. Πράγμα που σημαίνει μια αύξηση 12%. Παράλληλα, ένα πιάτο φαγητό για δεκάδες πολίτες εξασφαλίζουν καθημερινά τα συσίτια στο Ηράκλειο, την ώρα που και εκεί οι ανάγκες το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί λόγω της ανέχειας. Φτιάχνω καθημερινά ένα σπιτικό φαγητό με πολύ αγάπη, πολύ καθαρό, με άριστα υλικά, θα μπορούσα να πω. Τους αγαπώ πολύ. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, έτσι πιστεύω, και ότι με αγαπάνε και αυτοί. Το εισπράττω αυτό. Όπως εξηγεί ο πατήρ Γεώργιος, υπεύθυνος για το συσίτιο που παρέχεται από τη στέγη του Καλού Σαμαρίτη, οι υποδομές της κουζίνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν περισσότερους πολίτες. Για το λόγο αυτό, η Εκκλησία της Αγίας Σοφίας στο Ηράκλειο προσπαθεί να βοηθήσει τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη με την παροχή τροφίμων αλλά και με οικονομική ενίσχυση. Το Πάσχα δώσαμε κοντά στον τόνο, νομίζω και περισσότερο στον τόνο, σε τσάντες φυσικά, σε ζυμαρικά, σε όσπρια, σε κρέας, σε λάδι, τα πάντα, σε οικογένειες. Ακόμα και σε χαλεπούς καιρούς φαίνεται πως το φιλότιμο δεν έχει χαθεί. Αρκετοί είναι εκείνοι, σύμφωνα με την Εκκλησία, που κρατούν το βλέμμα τους στραμμένο στον συνάνθρωπο, δηλώνοντας διατεθειμένοι να προσφέρουν ακόμα και από το υστέρημά τους.